Καλησπέρα σας σε ακόμα ένα επεισόδιο του Full Court Cast, το οποίο σήμερα έχει ως καλεσμένο τον Γιάννο τον Παντελίδη. Ο Γιάννος, ο οποίος είναι στον Όλυμπο Αγλατζιάς, και σίγουρα θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Γιάννο, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση και για τη δουλειά που κάνεις το τελευταίο διάστημα. Να χαιρετήσω τους φίλους του μπάσκετ, όλους αυτούς που είναι ενεργοί στο μπάσκετ όσον αφορά προπονητές, επαγγελματίες καλωσφαιριστές, οι πάντοτε ευπρόσδεκτοι φίλοι που μας βοηθάνε από όλες τις απόψεις, οι εφόροι, οι παράγοντες, αυτοί που βάζουν τα λεφτά τους κάθε φορά, κάθε χρόνο, γιατί αγαπούν τον μπάσκετ. Και είμαι ένας από αυτούς εγώ που αγαπούν τον μπάσκετ. Γι' αυτό και το έχω κάνει, είμαι επαγγελματισμό τον μπάσκετ, και θα εξηγήσουμε στην πορεία τι εννοώ. Εύχομαι όλοι από σπίτι να είμαστε υγιείς, και από ό,τι βλέπουμε στην Κύπρο μας πάμε πάρα πολύ καλά, και εύχομαι να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά για να επιστρέψουμε το συντομότερο στα γήπεδα. Έτσι, μιας και το αναφέρεις, θέλω να μας πεις πώς περνάς αυτό τον καιρό στο σπίτι, τι ασχολίες έχεις βρει αυτό τον καιρό. Όπως ίσως γνωρίζεις, είμαι με διπλή ιδιότητα. Εγώ έχω σπουδάσει γυμναστική ακαδημία, είμαι γυμναστής, εκπαιδευτής στην αστυνομική ακαδημία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είμαι ο γυμναστής της αστυνομίας. Τα πρωινά μου δουλεύω εκεί. Και το απόγευμα στο χώρο του μπάσκετ. Πώς περνάω? Θα φανεί παράξενο στους φίλους, αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι προπονητές νομίζω θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι ήταν μια ευκαιρία που ψάχναμε, ίσως και μακάρι να μην το ψάχναμε, να μην ερχότανε, αλλά ήταν μια ευκαιρία η οποία μας έφερε πιο κοντά στην οικογένειά μας. Λόγω των υποχρεώσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Σαββατοκυριακά, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι προπονήσεις καθημερινές, δυστυχώς δεν είχαμε την πολυτέλεια να βρισκόμαστε με την οικογένειά μας αρκετές ώρες, και ειδικά με τα παιδιά μας. Άρα ήταν μια καλή ανάσα, μια καλή ευκαιρία να είμαστε μαζί με την οικογένεια. Ταυτόχρονα, αρχάς να συγχαρώ ακόμα μια φορά την Ομοσπονδία για όσα σεμινάρια δεν κάναμε σε εισαγωγικά τα τελευταία 3 χρόνια, τα έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες. Και το πλεονέκτημα είναι ότι αν δεν μπορούσες να είσαι online στο σεμινάριο, μπορούσες να το δεις μετά. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε, και μπράβο σας, και συνεχίστε έτσι, και να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε μάθει πόσο δυνατή είναι η τεχνολογία τις τελευταίες μέρες. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να προσθέσουμε σε όλα αυτά που κάνουμε και την τεχνολογία εξ αποστάσεως, όχι μόνο στο γήπεδο, με τα scouting και όλα αυτά που κάνουμε αν χρειαστεί. Υπάρχουν και τηλεσκέψεις με τους προπονητές, βρισκόμαστε με τους προπονητές με αυτόν τον τρόπο, άρα είναι σημαντικό ότι έχουμε κερδίσει. Μπορεί να έχουμε χάσει κάτι άλλο, έχουμε κερδίσει από αυτή την καραντίνα. Πάνω σε αυτό που λες για τους προπονητές, πάνω στα σεμινάρια προπονητών, χαριτολογώντας, έλεγα χτες έναν προπονητή, πως με όλα αυτά τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό, και ειδικότερα το χτεσινό του Τζέι Γερνάντες, που είναι βοηθός τους Charlotte Hornets, νιώθω ότι έχω γίνει ο Μπράντοβιτς. Είσαι έτοιμος. Όρεξη, λοιπόν, Όρεξη, ναι. Όρεξη και χρόνο. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό το σεμινάριο είναι αφιερωμένο σε σένα, στο πρόσωπό σου, σε όλη τη δουλειά που έχεις κάνει. Το σεμινάριο λέω, τι εκπομπή, με παρασύρθηκα από τα σεμινάρια. Ό,τι έχεις κάνει στην Καλαθόσφαιρα από τα πρώτα σου βήματα μέχρι σήμερα. Φυσικά, να πούμε στους φίλους που μας παρακολουθούν πως μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Έτσι, Γιάννο, θέλω να ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να θυμηθείς εσύ και να μας
πεις και εμάς πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το άθλημα της καρατόσφαιρας. Ωραία. Εγώ έχω αρχίσει τον μπάσκετ λογικά με τα σημερινά δεδομένα αργά. Δηλαδή ξεκίνησα όταν ήμουν 14 χρονών και το ένασμα, το μεγάλο ένασμα που νομίζω ότι στην πορεία θα αναφέρω κάποια ονόματα και θα διαπιστώσεις και εσύ ο ίδιος ότι είμαστε η φουρνιά του 87. Δηλαδή το εναρκτήριο λάχτισμα ήταν το τρόπαιο που πήρε η Εθνική Ελλάδος που καθυλωθήκαμε νομίζω όλος ο ελληνισμός στην τηλεόραση και βλέπαμε τους αγώνες με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Καμπόρη, όλους αυτούς τους τρομερούς. Άρα να πω ότι ήταν και η αλλαγή γενικά στη στροφή που έχω κάνει εγώ στα επαγγελματικά μου και να εξηγήσω ότι το όνειρο της μαμάς μου ήταν να γίνω δάσκαλος ή δικηγόρος. Όπως νομίζω το 90% των Κύπριων. Όμως, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο είχα αποφασίσει να από την τρίτη γυμνασίου στην πρώτη ηλικίου και δυστυχώς επέλεξα και λάθος κλάδο γιατί σας είχα πει ότι θα πήγαινα δικηγόρος ή δάσκαλος. Είχα πάει στο κλασικό. Ταλαιπωρήθηκα τελείως στο σχολείο. Για τον λόγο λάθος επιλογής κλάδου. Άρα είναι πολύ καλό τα παιδιά, και αυτό συμβουλεύω πάρα πολλές φορές, να επιλέγουν ή να αποφασίζουν πολύ νωρίτερα πριν το τι θέλουν να κάνουν, τι αγαπούν να κάνουν, για να μπορέσουν να επιλέξουν και σωστά μαθήματα στο σχολείο. Άρα από την τρίτη γυμνασίου στην πρώτη ηλικίου είχα αποφασίσει ότι θα πάω γυμναστής. Είναι κάτι που μου άρεσε. Ήταν μονόδρομος για μένα, να σου εξηγήσω γιατί εμείς τότε δεν είχαμε τους λεγόμενους προπονητές που ήταν σήμερα με σπουδασμένοι και όλα αυτά, αλλά ήταν δάσκαλοι. Ο πρώτος μου προπονητής που είναι και φίλος μου και συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι, ήταν ο Δώρος ο Λεμέσιος. Εγώ δεν είμαι πολύ μικρός να πω για ο Δώρος ο Λεμέσιος, είναι ένας άνθρωπος που έγραψε την ιστορία στον Κυπριακό μπάσκετ και σαν παίχτης, αλλά και σαν προπονητής, αλλά γενικά σαν άνθρωπος. Στην πορεία, στην εφηβική ομάδα, είχα τον Άθον τον Καβριήλ. Ο Άθος ο Γαβρίλ, σου λέω κάποια ονόματα και οφείλω από αυτά τα ονόματα, γιατί είναι στο χώρο μας ακόμη αυτοί οι άνθρωποι. Άρα ήταν μονόδρομος για εμάς που ασχοληθήκαμε τότε με τον μπάσκετ και είχαμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να το ακολουθήσουμε, ότι είχαμε και κάποιους δυνατούς ανθρώπους δίπλα μας. Άρα ήταν λογικό ότι θα ακολουθούσαμε αυτή την πορεία. Άρα ο Άθος ο Γαβρίλ, ο οποίος είναι στο χώρο του μπάσκετ και πέρασε όλα τα διάφορα πόστα και προπονητής και παράγοντας και στην Ομοσπονδία. Άρα ήταν μονόδρομος να πάμε για να σπουδάσω γυμναστής. Όταν μπήκα για γυμναστής, πλέον είχα να κάνω με καταξιωμένους ανθρώπους. Σου πω τρία ονόματα μόνο και θα καταλάβεις. Μίσας. Ήταν ο καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο. Ο Μπογατσιώτης, ο οποίος ο άνθρωπος διατέλεσε δίπλα από τον Ήκποβη στον Ολυμπιακό. Και από όλους ο αρχηγός που ακόμα συνεχίζει να κάνει τη σχολή προπονητή στην Κύπρο και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που αυτός ο άνθρωπος ακόμα συνεχίζει, ο κ. Αναστασιάδης. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχω κερδίσει από αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να βάλουμε εμείς στο γήπεδο τώρα. Στη συνέχεια στην Ελλάδα, για να μην ειλικρινείς, επειδή ήθελα να τελειώσω τις σπουδές μου, δεν μπορείς τόσο εύκολα να ακολουθάς ομάδες πρότυπα, είτε λέγεται Α1 ήταν πολύ δύσκολο. Η Α2 μπορούσες να την ακολουθήσεις, αλλά μετά πήγαινες για να μπορείς να είσαι στο πανεπιστήμιο και επειδή η γυμναστική ακαδημία πρέπει να παρακολουθάς με παρουσίες και όλα αυτά. Πήγα στη Γάμμα Εθνική, εκεί ήταν ένας φίλος μου και μετά συνεργάτης και συμπαίκτης μου, ο Λούκας ο Αντωνίου. Κάναμε εκεί μαζί προπονήσεις. Πάλι δεν μπορούσα να ακολουθήσω το πρόγραμμα και κατάληξα να παίζω τοπικά στην Αθήνα. Δεν μου κάνει κακό, μου κάνει καλό, παράμεινα ενεργός, αλλά ταυτόχρονα ήμουν και σωστός στις σπουδές μου. Με την επιστροφή μου είχα ήδη δουλειά. Ο κύριος Κώστας Παπαέλληνας, έρθα από κάτι για τον κύριο Κώστα Παπαέλληνα, έχουν υποθεί χιλιάδες πράγματα για τον κύριο Κώστα Παπαέλληνα. Συγγνώμη, για τον Πάρντο Παπαέλληνα. Για τον Πάρντο Παπαέλληνα, απολογούμε. Απλώς θυμίζουμε τον Κώστας Παπαέλληνα, γιατί το γήπεδο πάντοτε εκεί. Το Κώστας Παπαέλληνας είναι ο κύριος Πάρης, ο οποίος είναι άνθρωπος του μπάσκετ, ήταν παίχτης του μπάσκετ.
Δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον κύριο Μπάρη. Ο κύριος Μπάρης, με το που ήρθα από τις σπουδές μου, μου είπε: Γιάννο μου, θέλω να έρθει σε επιτελικό μας. Θέλω να έρθει στις ακαδημίες να δουλέψει σαν προπονητής. Η μεγαλύτερη σχολή μετά τη σχολή ήταν οι ακαδημίες του Κεραυνού. Ντράγκα Ράτζα, Βλάντο Λούκιτς, εκεί είναι ακόμη ο Βλάντο Λούκιτς, Λούκας Αντωνίου και υπεύθυνος μας Ρένο Σπιτάλης. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούσα να μην κερδίσω από αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, και για να είμαι ειλικρινής, μόνο θετικά έχω πάρει από τον μπάσκετ. Τα αρνητικά υπάρχουν, αλλά τα θετικά είναι περισσότερα. Τα αφήνεις πίσω. Δεν έχω αναφέρει έναν προπονητή ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν προπονητής, και ήταν και αυτός που πίστεψα ότι ήταν σημαντικό να γίνεις γυμναστής για να μπορέσεις να είσαι και ταυτόχρονα παιδαγωγός, να γνωρίζεις το αντικείμενο καλύτερα, να μπορείς να μην δημιουργάς προβλήματα στους παίχτες σου με τις προπονήσεις που κάνεις. Ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Οθυρότους. Ήταν ο άνθρωπος που με πήρε από την εφηβική ομάδα και με σύμφωνη γνώμη του Γκάρι Γουάιτ, ενός άλλου μεγάλου προπονητή που πέρασαν από την Κύπρο, με επέλεξαν να είμαι στην αντρική ομάδα του Κεραυνού όταν ήμουν στρατιώτης. Και μετά στην επιστροφή με βοήθησαν αυτά όλα που έκανε ο κύριος Γιώργος Σιρότος. Και να σου πω και κάτι, Αντώνη. Εγώ δεν ήμουνα τίποτα το ιδιαίτερο σαν παίχτης. Αυτό θέλω να ακούσουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά, ότι δεν είχα ιδιαίτερο ταλέντο σαν παίχτης. Και αυτό είναι ένα αποθυμένο που μου έμεινε με την έννοια, ότι χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο που είχα, σίγουρα δεν κλήθηκα ποτέ σε εθνικές ομάδες. Ενώ φίλοι μου, οι οποίοι τότε ήμασταν συμπαίχτες και ήταν τρομερά ταλέντα, οι οποίοι μετά στην πορεία ανακολούθησαν κάτι, μια άλλη διαδρομή, δεν έμειναν στον μπάσκετ, είχαν κληθεί στην εθνική ομάδα. Άρα αυτό μου έμεινε ένα αποθυμένο. Και τι είχα αποφασίσει όταν αποφάσισα ότι θα ασχοληθώ μόνο με αναπτυξιακό. Με παιδιά από μικρή ηλικία μέχρι τα 16. Τώρα στον τελευταία 20 χρόνια με αυτό να ασχολούμαι. Ότι όσο περισσότερους παίχτες καταφέρω να βάλω στην εθνική ομάδα, είναι σαν να είμαι εγώ. Σαν έφηβος δεν κατάφερα να μπω στην εθνική ομάδα, αλλά και μετά όταν ήρθα από τις σπουδές μου, σίγουρα είχα χάσει αρκετό χρόνο αγωνιστικών λεπτών που είναι απαραίτητα. Έκανα μια προσπάθεια με μικρές επιτυχίες στον Κεραυνό 2 χρόνια με τον coach τον Παπάζογλου, ο οποίος πίστεψε σε κάποια πράγματα, καλά στοιχεία σε μένα, προσπάθησε να τα εκμεταλλευτεί. Μετά εγώ ήθελα να συνεχίσω να παίζω, γιατί μου άρεσε αυτό που, για να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, σημαίνει σου άρεσε και το αγαπούσες. Και είχα μια πρόταση στον Αχιλλέα Αναγρού. Αμέσως μετά από τον Κεραυνό δηλαδή, είχα μια πρόταση στον Αχιλλέα Αναγρού και άμα σου πω ποιοι συμπαίχτες μου πηγαίναμε κάθε μέρα αυτά τα χιλιόμετρα, αυτές τις στροφές όλη μέρα για να φτάσουμε στον Αγρό με τον coach τον Αντώνη Ντορουσάκη, θα καταλάβεις πόσο αγαπούσαμε τον μπάσκετ. Τόνης Κωνσταντινίδης. Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Λόρις Τηλιανού. Αυτοί ήταν οι συμπαίκτες που μπαίναμε κάθε και ο κόσμος ο Αντώνης μέσα στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε. Είναι ανθρώποι του χώρου. Είναι ανθρώποι που ζουν από αυτό το πράγμα. Άρα καταλαβαίνεις ότι για να μπορέσεις να είσαι σε αυτόν τον χώρο πρέπει να τον αγαπήσεις. Και να κάνεις θυσίες. Γιατί αν πούμε τι λεφτά παίρναμε για να πηγαίνουμε στον αγρό, μπορεί να μας κοροϊδεύεται. Άρα, όμως το αγαπούσαμε τόσο πολύ, που φαίνεται και στην πορεία. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης διαπρέπει στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και το αξίζει. Ο Τόνις Κωνσταντινίδης έκανε καριέρα στο εξωτερικό, ο οποίος συνεχίζει και το αξίζει. Ο Λόρισος Τηλιανού συνεχίζει με μια διακοπή που είχε κάνει στις ακαδημίες. Άρα βλέπεις ότι όλα τα παιδιά του ξεκινήματος της τότε εποχής, γιατί έχει και άλλα παιδιά, ο Λίνος ο Γαβρίλο, ο οποίος είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, είναι αυτής της γενιάς. Δηλαδή ξεκινήσαμε μαζί δειλά-δειλά ακαδημίες στον Κεραυνό και αγαπήσαμε αυτό το πράγμα και το συνεχίζουμε
στην πορεία. Θεωρώ ότι είμαστε οι προπονητές της δεύτερης γενιάς εμείς. Δηλαδή, ο Άδωνης ο Χρήστου πάλι υπήρξε παίκτη στον Αγρό και συμπαίκτη μετέπειτα στην ΕΝΑΔ. Ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, ο Αντώνης ο Αρτηματάς, ο Νίκος ο Λαμπρέας είναι πιο μικρή σε ηλικία αυτή, αλλά θεωρώ ότι είναι της δεύτερης γενιάς. Πάλι προπονητές όπως ο Θανάσιο Μαστορής στην Πάφο, που ήταν και αυτός παίχτης, ο Γιώργος ο Νικολάου της Ανόρθωσης και αυτός παίχτης. Όλοι αυτοί ήμασταν αντίπαλοι, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί μετέπειτα συνήθεια στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ανθρώποι οι οποίοι είναι ακόμα στο χώρο. Άρα βλέπεις ότι αυτή η εναρκτήρια εθνική ομάδα της Ελλάδας τότε που έφερε το τρόπαιο, αν μην πω τα δύο τρίτα του χώρου του μπάσκετ, από σίγουρα ότι αρκετά άτομα είναι στο χώρο του μπάσκετ από τότε. Είχα την τύχη και να συνεργάζομαι και με τον Μιχάλη τον Μιχαήλ της Λάρνακας, με τις ομάδες μας, με τον Κυράκο τον Γιανγκουλή, τον Τάκη τον Μιραλάη. Δηλαδή είναι προπονητές, θεωρώ, της προηγούμενης γενιάς από εμάς, αλλά ανθρώποι οι οποίοι μας έχουν δώσει πάρα πολλά και ακόμα θα συνεχίζουν να δίνουν, όπως ο Κώστας ο Εγγλέζος. Να μην ξεχάσω κάποιον και να παρεξηγηθώ. Έχω την τύχη, Αντώνη μου, εγώ μόνο φίλους έκανα στον μπάσκετ, ούτε εχθρούς. Μπορεί να τσακωνόμαστε μερικές φορές μας στα γήπεδα, αλλά είμαστε φίλοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά, τα νέα παιδιά που θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή, να κάνουν μόνο φίλους. Και μόνο να κερδίσουν έχουν, τίποτα άλλο. Στην πορεία, αφού προσπάθησα στον Αγρό και πήγαμε, κάναμε και μια πολύ καλή χρονιά με τον Κώστα τον Αντώνη, φτάσαμε στο Final Four του Κυπέλλου. Την επόμενη χρονιά, ο φίλος μου, ο Άντρος ο Στυλιανίδης, που ανάλαβε την ΕΝΑΘ, την οποία την ανέβασε με ταλέντα από τη δεύτερη κατηγορία, είχε και την προηγούμενη φορά τον Πιλαβάν, τον Αντρέα τον Πιλαβάν. Να σου πω ότι ο Αντρέας ο Πιλαβάς είναι ένα χαρακτηριστικό που είχα και εγώ σαν μικρός παίχτης, ότι ήμασταν ατάλαντοι. Αντρέα μου έντια να υπαρξήσεις που έτσι πράγμα, αλλά η πραγματικότητα τώρα βλέποντας την πορεία μου σαν προπονητής, ναι, ο Αντρέας δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος έβλεπες και λέγες «Ποπ, αυτός θα βγάλει μάτια», αλλά ήταν απίστευτα εργατικός. Ο άνθρωπος ήταν απίστευτα εργατικός. Δηλαδή δούλευε περισσότερο από όλους τους παίχτες οι οποίοι και το βλέπεις ότι ο Ανδρέας έφυγε από την τράπεζα και κάνει personal training προπονητής ο μικρός σε παίχτες, γιατί ακριβώς για να τους περάσει αυτό που ζήσει ο ίδιος. Με τη δουλειά, τη σωστή δουλειά, μπορείς να γίνεις αυτός που γίνει ο Ανδρέας. Και η πραγματικότητα ο Ανδρέας ξεκίνησε με όχι, εγώ δεν έβλεπα χαρακτηριστικά τα οποία βλέπω σήμερα σε έναν παίχτη νεαρών που θα πεις αυτός θα κάνει καριέρα, αλλά ο Ανδρέας αποδεικνύει αυτό που πιστεύουν όλοι οι προπονητές, ότι αυτός που δουλεύει, είτε είναι ταλέντο είτε είναι ταλέντο, θα κερδίσει, θα ανταμυφθεί. Παίξαμε μια χρονιά με την ΕΝΑΘ, κρατήσαμε την ομάδα στην κατηγορία, ενώ ήταν ανέβηκε από την κατηγορία, με τον Άδωνη τον Χρήστου, ο Ανδρέας ο Πιλαβάς, με δύο ξένους. Είχαν και την τύχη εμείς να παίξουμε, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι τότε, άρα είχε χώρο για Κύπριους. Την επόμενη χρονιά ξαναπήγα στον Αγρό και μετά αποφάσισα ότι έπρεπε να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή να δώσω περισσότερη έμφαση στην προπονητική, στη δουλειά μου, στην οικογένεια, και άρχισα να ρίχνω ρυθμούς. Μου έκανε μία πρόταση ο Λάζαρος ο Παπαδημητρίου, ο μεγάλος Λάζαρος Παπαδημητρίου, ο προπονητής, φίλος, να πάω στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως. Κάνε επαναστροπή στην Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, στη δεύτερη κατηγορία. Και πήγα στη δεύτερη κατηγορία με κάποιους εκλεκτούς φίλους και παίχτες. Για να μην τα απολυλογώ και κουράσω, κατέληξα στον Όλυμπο. Το 2003, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, 2002-2003. Μέχρι σήμερα. 2008, λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού, αποφάσισα να σταματήσω την μπασκετική μου αυτήν καριέρα που έκανα. Και συνεχίζω από τότε στις ακαδημίες του Κεραυνού, σαν προπονητής υπεύθυνος των ακαδημιών. Αυτή ήταν η πορεία μου σαν καλαθοσφαιριστής. Τίποτε, έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω κερδίσει κύπελλα με τον Κεραυνό και σαν ενεργός παίχτης, αλλά και σαν δεύτερης και τρίτης επιλογής σαν παίχτης.
αλλά κανέναν δεν κρύβω να έχω κάποιο κύπα. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν κατάφερα να ενταχθώ στις εθνικές ομάδες, αλλά έχω βάλει στόχο ζωής όσους περισσότερους παίκτες καταφέρω να τους εντάξω στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Αυτά, Αντώνη, όσον αφορά την μπασκετική μου καριέρα. Καταφτάνουν και αρκετά μηνύματα από φίλους και γνωστούς σου, Ηρακλής Ηρακλέους, από τα καλύτερα παιδιά, λέει. Ο Μάικο Κοντογιώργης, θερμά συγχαρητήρια για τη συνέντευξη, ένας εξαιρετικός προπονητής και άνθρωπος. Ο Κωνσταντίνος ο Κυπριανού, χαιρετίσματα στον αγαπημένο μου παιδικό φίλο Γιάννο, παιχτούρα σε μικρή ηλικία, σε λέει Γιάννο, καταξιωμένος και αγαπητός προπονητής της Ακαδημίας Αναπτυξιακών και γενικότερα στο χώρο που ασχολείται. Γεια σου, coach, λέει ο Γιάννος ο Μάτσης. Yeah. Και έχουμε και μία ερώτηση του Ανδρέα του Θημιστοκλέους, θα την κρατήσουμε όμως για αργότερα. Βάζω ένα αστεράκι εδώ για να την συζητήσουμε πιο μετά. Λοιπόν, μας είπες πώς ολοκληρώθηκε η καριέρα σου ως καλαδοσφαιριστής το 2008. Παράλληλα, είχες ξεκινήσει και στο αναπτυξιακό να ασχολείσαι με τις μικρότερες ηλικίες, σωστά? Όπως σου είχα αναφέρει, με την επιστροφή μου το 97 από τις σπουδές, ο κύριος Πάρης Παπαέλληνας μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία. Μπήκα στις Ακαδημίες του Κεραυνού και συνέχισα να είμαι στις Ακαδημίες του Κεραυνού για μια τετραετία. Είχα αρκετά παιδάκια τα οποία συνέχισαν να παίζουν στην πορεία μετά και στον Κεραυνό από τις μικρές ηλικίες τους. Και μετά είχα την πρόταση, θα το άφερνα στην πορεία, από τον Ανδρέα τον Δαμιανού, ένα πολύ καλό φίλο, πολύ καλό προπονητή, ο οποίος βρισκόταν στο Ολυμπονα Κλαντζάς και μου έκανε πρόταση, γνωρίζοντας με έναν ο Ανδρέας, να λάβω τις ακαδημίες του Ολυμπου. Από εκεί ξεκίνησε, ουσιαστικά από μια πρόταση του Ανδρέα, γιατί ο Ανδρέας είχε κουραστεί να τα κάνει όλα και από εκεί ξεκίνησε η πορεία μου στην προπονητική του Ολυμπου Αγκλαντζάς, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα. Και θα κάνω και μια άλλη δήλωση, θα παραμείνει και εγώ αρκετά χρόνια. Στο ευχόμαστε. Μία ερώτηση που μου αρέσει να κάνω στους προπονητές, μιας και ανέφερες το πώς ήσουν σαν καλαδοσφαιριστής, ότι αισθανόσουν ότι δεν ήσουν το ταλέντο, ας πούμε. Όταν ξεκίνησες την προπονητική σου, έδειχνες στα παιδιά το πώς να φέρονται μέσα στο γήπεδο. Αυτό σε βελτίωσε εσένα σαν παίχτη? Δηλαδή, επειδή ήταν μια παράλληλη εποχή. Είσαι ευστοχός. Απίστευτη ερώτηση που κάνεις. Εγώ σαν καλαθοσφαιριστής είχα δυναμία στην αριστερή τρίπλα. Και γιατί ίσως τότε, όπως είχα αναφέρει, οι προμονητές μας περισσότερα ήταν δάσκαλοι, ήταν εμπειρικοί, δεν ξέραν και ακριβώς και ήδη τη μεθοδολογία που έχουμε διδαχθεί στην πορεία εμείς στο Πανεπιστήμιο, ότι πρέπει να τα κάνουν όλα. Και το παράξενο ποιο είναι ότι για αρκετά χρόνια επέμενα πάρα πολύ και στους παίχτες μου, στους μικρούς, τους φαίνεται παράξενο αυτό που τους λέω, ότι πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πάρα πολλά μεγάλες τρίπλες, δυνατές τρίπλες, να μάθουμε όλες τις τρίπλες και να εξειδικευτούμε απίστευτα στην τρίπλα, αλλά όταν μεγαλώσαμε μόνο να πασάρετε πρέπει να κάνετε, μόνο μπάσες. Άρα αυτό είναι παράξενο, δηλαδή τους μαθαίνεις να επιμένουν πάνω στην τρίπλα, αλλά στην πορεία ζητάνε μόνο μπάσες να κάνουν και να μην κάνουν τρίπλα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Είναι ένα κομμάτι της φιλοσοφίας μου. Το επιμένω πάρα πολύ στις μικρές ηλικίες, τουλάχιστον μέχρι τα U14. Επιμένω να έχουν πολύ καλές τρίπλες οι παίχτες μου. Και μετά να παίζουμε το λεγόμενο passing game όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, περισσότερες πάσες όσο το καταφέρνουμε και όσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί, Αντώνη, ξέρεις και εσύ ότι είναι φουρνιές. Και ειδικά εμείς οι μικρές ακαδημίες που δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολύ άριθμα τμήματα, αν και τα τελευταία χρόνια πάμε καλά, πάντα βγάζαμε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, ήμασταν περισσότερο ατομική ομάδα παρά ομαδική ομάδα. Όταν βρίσκαμε 6, 7, 8 παιδιά τα οποία μπορούσαν να ενωθούν μεταξύ τους ή συνεχίζαν μαζί για πολλά χρόνια, και έχει φουρνιές που να σας αναφέρω που συνέχισαν πάρα πολλά χρόνια και κέρδισαν πάρα πολλά πράγματα και κερδίσαμε και εμείς πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Βγάζαμε παίχτες ατομικούς, δηλαδή που είχαν πάρα πολύ καλή τεχνική, γιατί επιμέναμε στην τεχνική, αλλά δυστυχώς
λόγω ότι η ομάδα ήταν πιο χαμηλό επίπεδο, δεν μπορούσαν αυτά τα παιδιά να είναι τόσο καλά, τόσο καλή στην ομαδική τακτική που θα θέλαμε να είχαμε. Αλλά όντως, επειδή είχα την αδυναμία σαν παίχτης εγώ στην αριστερή τρίπλα, μετά που δούλευα την τρίπλα για να εξηγήσω και να δείξω στα παιδιά, έγινα ναι, πολύ καλύτερος παίχτης. Αλλά πιο σημαντικό, απόκτησα αυτοεπίθεση. Είχα την αυτοεπίθεση ότι μπορούσα να χρησιμοποιώ και τα δύο μου χέρια με την ίδια δυνατότητα. Και είναι ακόμα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ότι το κάθε παιδί, γι' αυτό το δήλωσα από την αρχή, ότι δεν ήμουν κάτι ταλέντο, δεν ήμουν κάτι ιδιαίτερων ταλέντων. Γι' αυτό επιμένω ότι τα παιδιά, αν δουλέψουν και δώσουν χρόνο περισσότερο από το να, όχι μόνο στο γήπεδο. Ακόμα ένα πράγμα που λέω, Αντώνη μου, είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν κατευθυντήριες γραμμές από τους προπονητές τους μέσα στο γήπεδο, αλλά μπάσκετ μαθαίνουν έξω από το γήπεδο. Και τι εννοώ? Την ώρα την ελεύθερη που θα πάσει στο πάρκο να παίξουν μόνοι τους, ή που θα καθίσουν να δουν έναν αγώνα, ή που θα συζητήσουν με τους φίλους τους το τι έκανα στον αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα ή τι πρέπει να κάνουν στην επόμενη εβδομάδα στον αγώνα. Αυτά είναι που κερδίζουν έξω από το γήπεδο. Τα μέσα από το γήπεδο είναι η δική μας τακτική, η δική μας λειτουργία που θα βάλουμε τα παιδιά να δουλέψουν όσο το καλύτερα γίνεται για τους ίδιους. Να χαιρετήσω τους προηγούμενους φίλους. Όντως ο Κωνσταντίνος ο Κυπριανού ήταν μας τα συμπαίχτες. Αλλά Κωνσταντίνο μου, δυστυχώς ήμασταν ατάλλαντοι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά είχαμε πάθος. Χαιρετίζω στους υπόλοιπους φίλους. Μακάρι να καλά για τα καλά τους λόγια. Το ξέρουν ότι ό,τι λένε είναι αμοιβαίο. Εδώ και ο Άδωνης ο Χρήστου, λέμε άνθρωπος, αληθινός, εμφανίστηκε και αυτός. Ο Πλούτος ο Βουλιώτης λέει, Γιάννο, ελπίζω να είσαι καλά και πρέπει να συναντηθείτε, λέει, στα αγγλικά. Τον ξέχασα τον Πλούτο τον Βουλιώτη, είναι μέσα στους παίχτες που είμαστε στον αγρό μαζί. Το ξέχασα για ποιον είναι, γιατί είναι στην Αγγλία ο Πλούτανας, ήταν επαγγελματίας, καθαρά επαγγελματίας καθοσφαιριστής. Απλώς ήθελα να τονίσω ότι όλοι αυτοί που τρέχαμε να πάμε στον αγρό, όπως και ο Άδωνης την προηγούμενη χρονιά, αγαπούσαμε τόσο πολύ τον μπάσκετ που είμαστε στο χώρο. Άρα αυτόν ήθελα να τονίσω προηγουμένως. Έχει πάρα πολλούς που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, είναι φίλοι μας όλοι, αλλά δεν μπορούσα να αναφέρουμε κι όλους, Αντώνη μου, δυστυχώς. Άδωνη μου, φίλε μου, το ξέρει ο Άδωνης πώς τον αγαπάω και πώς τον εκτιμάω. Έχουμε δουλέψει και στον Όλυμπο μαζί και ήμασταν και συμπαίχτες μαζί στην ΕΝΑΘ. Ο ένας από δεξιά σουτάρισκε, ο άλλος από αριστερά σουτάρισκε τρίποντα και περνούσαμε καλά. Για να έρθουμε στην ερώτηση του Ανδρέα του Θέμη Σεπλέου. Γεια σου, coach. Μίλα μας για 2-3 παίκτες που είναι δικά σου επιτεύγματα. Πώς ακριβώς τους ετοίμασες για να φτάσουν ψηλά? Με Αντρέντος Θεμιστοκλέος ήμασταν συμπαίκτες στον Κεραυνό. Ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο για μένα της εποχής του. Ένα παιδάκι ο οποίος ήταν κοντά στα 2 μέτρα, είχε ένα απίστευτο χειρισμό τρίπλας και εύχομαι, επειδή έχω την τύχη να έχω το γιο του τον μικρό, να τον ξεπεράσει τον πατέρα του. Και το πιστεύω αυτό και το έχω δηλώσει στον Ανδρέα, ότι ο Ανδρέας ναι, μεν ήταν ένα ψηλό παιδί, αλλά δεν ήταν ο αθλητικός παίχτης που υπάρχει σήμερα. Αλλά την τότε εποχή ήταν απίστευτος παίχτης, γιατί δεν ήταν μπάσκετ, δεν ήταν τόσο γρήγορο. Αν θυμάσαι, ήταν 30 δευτερόλεπτα επίθεση, ενώ τώρα έχει γίνει 24. Ναι, ο Ανδρέας, ξέρω γιατί θέλω να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Είναι μια σκόπιμη ερώτηση, γιατί όντως η πραγματικότητα είχα την τύχη να δουλέψω με κάποια παιδιά τα οποία θεωρώ θα αφήσουν εποχή στον χρόνο του μπάσκετ. Και κάποια παιδιά τουλάχιστον έχουν κερδίσει υποτροφίες από τον μπάσκετ και συνεχίζουν. Θα ξεκινήσω από τον Χρήστο Χατζικώστα, ένα παιδάκι που παλεύει στην Αμερική τα τελευταία 3 χρόνια. Ένα παιδάκι το οποίο δυστυχώς διάφορα θέματα που δεν τον άφησαν να δείξει το πραγματικό του ταλέντο, και μιλώ για θέμα καθαρά ψυχολογικής κατάστασης. Και να εξηγήσω τι εννοώ, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά μου ο Χρήστος. Ένα παιδάκι που ουσιαστικά, αν ήταν γιος μου, θα ήταν γιος μου. Ήμασταν πολλές ώρες μαζί, τον συμβούλεγα. Σκέψου ότι όταν ήταν ο πρώτος παίχτης που ζήτησε από τους γονείς του από τα 12 του να φύγει από την Κύπρο.
Γιατί τους έλεγα ότι αν δεν φύγει από την Κύπρο θα γίνει ένα από τα ίδια. Με άκουσαν αλλά αργά, δηλαδή στα 18. Αν ο Χρήστος με άκουγαν οι γονείς του και πήγαινα και με τη δώση γνώμη να γίνουμε λίγο φορτηγός με τους γονείς του, γιατί επέμεναν στο να πάει ο Χρήστος από τα 12, θα μιλούσαμε για τον ίσως τον πρώτον Κύπριον που θα έπαιζε NBA. Άρα ήταν απίστευτον ταλέντο, απίστευτα εκρηκτικός. Από τα 10 του έπαιζε στους K16. Χαρακτηριστικά, να σου κάνω έτσι, να σας πω μια αστεία φάση με τον Νίκο τον Λαμπρία. Παίζαμε, είχε μια πολύ καλή ομάδα, νομίζω ότι την χρονιά πήρε το πρωτάθλημα στους 2016 ο Νίκος. Μου είπε, μα τι κάνεις, βάλεις ένα δεκάχρονο. Λαλό του Νίκο μου, το βάζω και ξαναμιλάμε. Και μου λέει, τελικά είχες δίκιο. Εύχομαι ο Χρήστος να βρει τον δρόμο του. Είναι στην Αμερική, παλεύει σε κολέγια. Αν δεν τα καταφέρει, στην Κύπρο θα κάνει σίγουρα μια αλφα καριέρα. Αν πιστέψει κάποιο πάνω του, είναι απίστευτα τρομερό ταλέντο. Στην πορεία είχαμε μια καλή φουρνιά, ο Παπαλουκάς, ο Χειμώνας, παιδιά τα οποία παρελθόντως ο Χρήστος Χατζικώστας έπαιξε στην εθνική ομάδα, άρα άρχισε να απαλύνει τον πόνο μου. Ο Παπαλουκάς πήρε το χρυσό μαζί με τον Μιχάλη τον Μιχαήλ. Πάλι εθνική ομάδα. Ο Χειμώνας πέρσι με τον Ευρυπίν, το coach, θα αναφερθούμε για τους coach του Ολυμπού, γιατί πρέπει να αναφέρω τους coach του Ολυμπού και να σου εξηγήσω τι εννοώ. Ο Ανδρέας ο Χειμώνας, εθνική ομάδα, είναι με υποτροφία στην Αμερική μαζί με τον Παπαλουκάν τον Δημήτρη, στο ίδιο πανεπιστήμιο συμπαίχτες, το παλεύουν και αυτοί στην Αμερική. Αντιλαμβάνεσαι με το ύψος που έχουν τα παιδιά, πρέπει να παλέψουν περισσότερο. Και δουλεύουν, το καλό τους αυτά τα παιδιά δουλεύουν. Πέραν του ότι ήταν χαμηλή σε ύψος, δούλευαν πάντα, γι' αυτόν έκανα αυτό που έκανα. Εντάξει, ο Ενέας Γιούγκ, ο επόμενος ο οποίος θεωρώ ότι πιστεύει όλη η Κύπρος σε αυτό το παιδί. Και ο Ενέας ο Γιούγκ ξεκίνησε στα 14 του. Έπαιζε τένις το παιδί προηγούμενος. Και εντελώς στοιχεία μπήκε στο γήπεδο. Και όταν λένε το στοιχεία, μου τον έστειλε ένας θείος του. Μακάρι ήταν καλά ο θείος του. Γιατί μας τον έφερε στο χώρο. Αλλά ο Ενέας ο Γιούγκ δούλευε 5 ώρες την ημέρα προπόνηση. Δηλαδή ερχόταν με τους πιο μικρούς, κόστη ασκήσεις να κάνω, το έβαζα να κάνω κάποιες ασκήσεις. Το έλεγα πάει γυμναστήριο, μπήκε γυμναστήριο, δούλευε απίστευτα. Δηλαδή το παιδί αυτό, ό,τι κάνει στη ζωή του, το αξίζει γιατί δούλευε απίστευτα. Πέραν των φυσικών προσόντων που είχε, δηλαδή ένα παιδί 2-3 τώρα, με απίστευτη μυϊκή απίστευτες μυϊκές μονάδες και απίστευτη δυνάμεις, ήταν και πάρα πολύ έξυπνος. Σκέψου, Αντώνη μου, ότι τον έβαζα να κατεβάζει την μπάλα. Δηλαδή 2-3, ενώ είχα παιδιά τα οποία Βασίλης Μακρύς της Εθνικής Ομάδας, ο Μάρκος ο Κυριάκου, ο οποίος είναι η φουρνιά που πήρα πρωτάθλημα K14, K16. 2002 μου πρόσφερα απίστευτες χαρές, αλλά έχω μάθει πολλά από αυτά τα παιδιά και ακόμα μαθαίνουμε να δούμε και θα μαθαίνουμε. Είναι η φουρνιά η οποία ανέβασε τον Όλυμπο σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, γεμίζαμε το γήπεδο, είχαμε τον κόσμο να περιμένει πώς και πώς να έρθει ο αγώνας του Σαββάτου. Εγώ τέτοιες στιγμές τις έχω ζήσει όταν ήμουν στην εφηβική ομάδα του Κεραυνού. Που ερχόντουσαν όλοι οι φίλοι μας και οι φίλοι μας να μας ζουν. Έτσι έγινε, έτσι καταφέραμε να κάνουμε στον Όλυμπο. Όσον αφορά την απάντηση του Ανδρέα, μια απάντηση θα του δώσω ότι όποιος δουλεύει και το βλέπουμε εμείς αυτόν που δουλεύει, και βλέπουμε ότι πρέπει να θυσιάσει κάποια πράγματα στον μπάσκετ, ερχόμαστε σε συνεννόηση με τους γονείς. Μιλάμε με τους γονείς πρώτα, όχι με τα παιδιά, ποτέ με τα παιδιά, γιατί δεν θέλουμε να τους βάζουμε να πιστεύουν κάποια άλλα πράγματα που θα δούμε στην πορεία. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μιλάμε με τους γονείς και τους λέμε πόσο είναι διαθετημένοι να κάνουν περισσότερες θυσίες για τα παιδιά τους. Κάποιοι το κάνουν και προχωράνε. Κάποιοι λένε εμείς το θέλουμε να είναι εδώ, να περνά καλά, και λυπάσαι μετά γιατί έναν ταλέντο το οποίο μπορούσε να κάνει επαγγελματική καριέρα
για άλλους λόγους και αντιλαμβάνεσαι ποιους λόγους, καθαρά βιοπυριστικούς. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε να σπουδάσουν για να κάνουν κάτι άλλο. Αν καταφέρουν να το κάνουν με συνδυασμό, είναι το ιδανικό. Και στην επιστροφή τους πίσω μπορεί να τα καταφέρουν. Έχω ξεχάσει έναν παίχτη που τον είχα 10 χρόνια και πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω αυτό το πράγμα. Τον είχα 10 χρόνια, τον Παύλο Σταυρινίδη. Ο πιο ψηλός παίχτης Κύπριος που έχουμε, ο οποίος σπουδάζει στην Αμερική και ταυτόχρονα παίζει και μπάσκετ. Ο Παύλος Σταυρινίδης, αν δείτε φωτογραφίες του παρελθόντος, αν καμιά φορά του κάνετε αφιέρωμα, που να του κάνετε αφιέρωμα, γιατί είναι υπόδειγμα για να τον μιμηθούν πάρα πολλά παιδιά. Ο Παύλος κουβαλούσε μια ζωή αρκετά κιλά πάνω του. Μέχρι να αποφασίσει στα 16 του ότι έπρεπε εψήλωνε και είναι σαν να έχεις δύο Παύλους δίπλα σου. Για έναν προπονητή ήταν πολύ καλό γιατί γέμιζε την ρακέτα. Αλλά ο Παύλος είχε τρομερή τεχνική, τρομερό σουτ, άρα ήθελε να το βγάλεις έξω για να κερδίσεις από αυτόν τον παίχτη. Και αυτόν κάνει και τώρα από ό,τι ξέρω και μαθαίνω, ότι επειδή ήταν soft παίχτης, δεν ήταν ο σκληρός ψηλός που θα τον έβαλες κάποια ρακέτα και να είναι θηρίο, έχασε, έχασε 30 κιλά. Και τα 30 κιλά που έχασε τα πήρε και σε μυϊκή μονάδα. Δηλαδή ο άνθρωπος όχι μόνο έχασε τα κιλά, δυνάμωσε και απίστευτα. Και ο Παύλος πέρασε στην εθνική ομάδα και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν και στην εθνική Κύπρου και τον πίστεψε, ας σου λέω ακόμα ένα προπονητή της φουρνιάς της Δήμου, ο Λίνος Γαβρίλ. Ο οποίος ο Λίνος Γαβρίλ έχει φιλοσοφία που είναι πολύ κοντά και στη δική μου τη φιλοσοφία. Άρα, Ανδρέα μου, για να σου απαντήσω ολοκληρωτικά, θα είμαστε σε συνεννόηση για τα παιδιά τα οποία βλέπουμε ότι εξελίσσονται. Δεν θα αδικήσουμε κανένα, όπως δεν μας αδίκησε εμάς κανείς. Πήρε την απάντηση του Ανδρέας ο Θήμης ο Κλέους. Έχεις πει πάρα πολλά πράγματα, έχεις ανοίξει μεγάλα κεφάλαια. Θέλω να περάσουμε λίγο, να συνδυάσουμε κάποια από αυτά. Κρατάω και τις σημειώσεις μου την ώρα που μιλάς. Είπες για την εργατικότητα, ανέφερες τον Πιλαβάν νωρίτερα. Είπες και τους μικρούς που γίναν μια παρέα και παρακολουθούσαν τα παιχνίδια μαζί, συζητούσαν έξω από το γήπεδο, όπως είπες πιο πριν. Αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με τους μικρούς, να μην κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από των προπονήσεων. Δηλαδή, κυρίως κλείνονται στο σπίτι, θα παίξουν κάποιο PlayStation, κινητά κλπ. Αυτή τη μάστιγα, αυτό το πράγμα, το φαινόμενο των καιρών μας, να το πω πιο σωστά, πώς το αντιμετωπίζεις? Αντωνί μου, είναι μέρος της ζωής τους. Όπως εμάς παλιά ήταν οι αλάνες, μαζευόμασταν όλοι στην γειτονιά να παίξουμε κρυφτό, να παίξουμε μεταξύ μας. Σήμερα τα παιδιά που μπορεί να ότι έχει μεγαλώσει επικινδυνότητα. Άρα δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να βγουν έξω από τους δρόμους. Το βλέπω εγώ σαν πατέρας. Ότι δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να βγουν έξω από τα σπίτια ή θα πάνε εδώ στην πόρτα στη γειτονιά πάντοτε με την δική μας την προσοχή. Ενώ μας οι γονείς μας μας άφηναν, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 12 το βράδυ μας ψάχνανε καθόλου επειδή ξέραν ότι δεν υπήρχαν κίνδυνος. Σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Άρα πρέπει εμείς να μπούμε στη φιλοσοφία των παιδιών, να τους εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει να αναλώνονται σε αρκετό χρόνο. Ναι, είναι μέρος της ζωής του τα smartphone, είναι τα Fortnite, όλα αυτά που ασχολούνται, αλλά δεν πρέπει να αναλώνονται αρκετά με αυτά. Να κάνουν αυτά, να μπορούν να εκμεταλλεύουν την τεχνολογία, σίγουρα να μαθαίνουν πράγματα, αλλά όσο σημαντικό, να μπορούν να κάνουν τις δραστηριότητες τους υπόλοιπες. Δηλαδή, να έρθουν στο γήπεδο, να κάνουν μια ώρα προπόνηση, να συνεννοηθούν με τους φίλους τους, αν η προπόνηση τους είναι νωρίς ή πιο μετά, να παίξουν πριν ή μετά ή να συμφωνήσουν να πάνε σε ένα γυμναστήριο μαζί. Αυτά τους τα περνάμε μέσα από την προπόνηση. Δηλαδή, τους εξηγούμε ότι πρέπει να κάνουν αυτά τα πράγματα, αν θέλουν να γίνουν καλύτεροι ή αν αγαπάνε αυτό το πρόγραμμα που κάνουν, πρέπει να το κάνουν καλύτερα. Όπως τα μαθηματικά, για να γίνουν καλύτεροι, πηγαίνουν και τρώνε φροντιστήρια μία, δύο, τρεις ώρες την ημέρα. Το ίδιο ισχύει για όλα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο για τα μαθηματικά. Ισχύει και για τον μπάσκετ. Δεν μπορείς να είσαι στον καναπέ σου να παίζεις
ή να βλέπεις μπάσκετ και να νομίζεις ότι θα γίνεις καλός παίχτης. Όχι, πρέπει να δουλέψεις. Να δουλέψεις και μόνος σου, να δουλέψεις με τους προπονητές σου, να δουλέψεις με γυμναστή. Δυστυχώς όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κάνει κάποιος. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια. Πολύ λίγες ομάδες έχουν την πολυτέλεια να έχουν στα γήπεδα τους γυμναστήρια ή γυμναστή και να τους προπονιούν ταυτόχρονα και σε προπόνηση δύναμης. Άρα αναγκαστικά πρέπει να θυσιάσουν άλλο χρόνο από την καθημερινότητα τους για να κάνουν αυτό η πρόσφατη γυμναστική. Και όπως σου αναφέρα και πριν, ο Ανδρέας ο Πυλαβάς, όπως και κάποια άλλα παιδιά από ό,τι γνωρίζω, ασχολούνται με ο Μάριος ο Αργυρού, οποίοι ασχολούνται με την εξειδίκευση του καλαθοσφαιριστή, έρχονται επιπρόσθετα στην προπόνησή μας, δεν επεμβαίνουν στο έργο μας και του δώσει συγχαρητήρια αυτό το πράγμα. Γιατί ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και ξεχωριστή φιλοσοφία κάθε φορά, που πιστεύει ο ίδιος. Αυτοί οι άνθρωποι μας βοηθούν στο να εξελίξουν τους παίχτες μας πάνω στο αθλητικό κομμάτι. Άρα οι συνεργασίες αυτές που είναι πολύ σημαντικές. Χρειάζεται όμως να τον να κάνουν. Ένας παίχτης που θέλει να εξελιχθεί πέραν της δουλειάς στο γήπεδο, πέραν της δουλειάς της τεχνικής του μόνος του, πρέπει να δουλέψει και σε γυμναστήριο και με ανθρώπους οι οποίοι πλέον έχουν εξειδίκευση. Άρα έξτρα χρέωση, είναι έξτρα κόστος, έξτρα ώρες. Αυτοί που τα κάνουν θα κερδίσουν στην πορεία. Και μην ξεχνάς ένα πράγμα. Ο Ανδρέας ο Χειμώνας και ο Δημήτρης ο Μαλουκάς που είναι με υποτροφίες στην Αμερική, αν δεν με απαντάει μην είναι χάφι υποτροφίες, οι γονείς του κερδίζουν 20.000 δολάρια το χρόνο για τις σπουδές τους. Άρα είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία πιστεύουν πρέπει να δουλέψουν σωστά και νομίζω θα κερδίσουν. Μόνο να κερδίσουν έχουν. Και αν δεν κερδίσουν υποτροφίες, αν δεν κερδίσουν το να γίνουν επαγγελματίες καλοσφαιριστές, έχουν κερδίσει τα ιδανικά του αθλητισμού. Έχουμε τον Γιώργο τον Αβραμίδη, ο οποίος λέει πολύ καλό στα τρίποντα και στις προσποιήσεις σαν παίκτης, εξαιρετικός προπονητής, υπομονετικός με τους μικρούς και αφοσίωση σε αυτό που κάνει και πάντα με το χιούμορ του. Αυτό έχουμε να το λέμε όλοι, Γιάννο. Είχα την τύχη να εργαστώ με τα αδέλφια Αβραμίδη, πέρασαν όλοι από μένα, από μικρή μέχρι μεγάλη, και ο Στέφανος και ο Ανδρέας και ο Γιώργος, ο Ανδρέας είναι και ο φυσιοθεραπευτής του Ολύμπου Αγλαντζάς. Αν μου επιτρέπεις, Αντώνη, πριν προχωρήσουμε, να θέλω να κάνω μια παρένθεση στον Ολύμπο. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Δημητρίου, ένας διαχρονικός πρόεδρος που τον σέβονται όλοι στον χώρο του μπάσκετ. Η εκάστοτε πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι ένας σεβαστό πρόσωπο, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει από τεχνικής πλευράς τον μπάσκετ, αλλά είναι ένας εξαιρετικός διοικητικός άνθρωπος. Που τρώει ώρες τον μπάσκετ για μας, αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ στην οικογένεια του Ολύμπου Αγλαντζάς, που είναι Ευρυπίδης Ανδρέου, 10 χρόνια συνεργάτης. Γιώργος, ο νεότερος μας τώρα, Γιώργος Κοσμά, το παιδί μου μας βοηθά στην τεχνολογία, είναι ο προπονητής ο οποίος είναι πολύ άτομο το οποίο θεωρώ θα αφήσει έναν όνομα στον χώρο του μπάσκετ, είναι πολύ εργατικός. Όπως είπα, πιστεύω στην εργατικότητα. Δεν μας χαρίζεται κανένας. Πρέπει να προσπαθούμε από μόνοι μας. Ο Νεκτάρος ο Γεωργίου, που σιγά σιγά εντάσσεται στην ομάδα μας τώρα, μας βοηθά στην οργάνωση της ομάδας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσω ο Γιάννο Γκρεμόν, Παύλο Ιωσήφιδη, καλαθοσφαιριστές του Όλυμπου, πρώην διεθνείς καλαθοσφαιριστές. Ανθρώποι που στέκονται δίπλα μας τα τελευταία, τουλάχιστον 17 χρόνια που είμαι στον Όλυμπο, εγώ στέκονται δίπλα μας και τους ευχαριστώ. Είμαστε μια οικογένεια. Κλείω την παρένθεση. Είμαι στη θέση σου, Αντώνη, σε οτιδήποτε άλλο να με ρωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο στόχος μου να περάσουμε στον Όλυμπο, ειδικότερα. Είπες ότι τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών ανεβαίνουν. Αυτό. Πώς επιτυγχάνετε, πώς τραβάτε τα παιδιά της Αγλαντζάς και γενικότερα του χώρου και της περιοχής στην Ακαδημία σας. Να μιλήσω γενικά πρώτα για να σου πω για τον Ολύμπο. Γενικά θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικούς προπονητές πανκύπρια. Καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους, γνώστες του αντικειμένου
Και όχι μόνο γνώστες, είναι ανθρώποι οι οποίοι συνεχόμενα επιμορφώνονται σε σεμινάρια. Ένα καλό μας έκανε η τεχνολογία τις τελευταίες μέρες είναι αυτό. Έχουμε πάρει. Δεν μπορούσαμε να βρούμε αυτούς τους προπονητές να τους μιλήσουμε. Με τίποτε, δεν θα τους βρίσκαμε. Μακάρι να είστε καλά για αυτή την προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να συνεχίσετε και αφού ανοίξουν τα γήπεδα, μπορούμε να βρισκόμαστε πάλι με αυτόν τον τρόπο. Αφού μάθαμε την τεχνολογία. Άρα θεωρώ συνεχίστε το. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι στόχος να συνεχίσουν τα σεμινάρια. Σε διάκοψα, συνέχισε. Τέλεια. Αλλά επιμένω ότι ο λόγος που αυξήθηκε ο αριθμός των παιδιών στον μπάσκετ είναι επειδή οι προπονητές στον μπάσκετ είναι πιο ανθρώπινοι από ότι στον ανταγωνιστή μας. Ο ανταγωνιστής μας είναι το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο με την έννοια ότι πάμε να το χτυπήσουμε, γιατί δεν χτυπιέται. Το βλέπουμε σε όλον τον κόσμο αυτό το πράγμα. Ότι η βιομηχανία του ποδοσφαίρου είναι τεράστια. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε τους παίχτες οι οποίοι έχουν τα αρνητικά από το ποδόσφαιρο. Και σε μια ηλικία των 10 με 12 χρονών τα παιδιά του ποδοσφαίρου επειδή τους πιέζουν να ξεκινούν από τα 4 τους, ενώ εμείς στον μπάσκετ ξεκινούμε στα 6, στα 7, στα 8, έρχονται σε εμάς. Στην ηλικία των 10 με 12 χρονών βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να γεμίζουν τις ακαδημίες γιατί έχουν ήδη απογοητευτεί από το ποδόσφαιρο. Άρα εμείς εκεί χτυπάμε, τουλάχιστον εγώ σαν υπεύθυνος των Ακαδημιών του Ολυμπού, έχω διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια που έχουν αυξηθεί τα μέλη μου στην ομάδα, οι καλωσορισμένοι μου στην ομάδα, είναι παιδιά που ήρθαν από το ποδόσφαιρο. Σε μια ηλικία των 10 με 12 χρονών. Και επειδή το ποδόσφαιρο ζητά, στις ηλικίες μικρές, ζητά πράγματα που τα ζητάμε εμείς στα 14-16. Δηλαδή να είναι πιο αθλητικό το παιδί, να είναι πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός. Τα ζητάμε γύρω στα 14 με 16. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη ηλικία του μπάσκετ. 14 με 16 είναι η πιο κρίσιμη ηλικία του μπάσκετ για μένα προσωπικά. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Άρα αυτά τα παιδιά φεύγουν απογοητευμένα από το ποδόσφαιρο και έρχονται κοντά μας. Επειδή ήδη έχουν διανύσει μια 7 ετία στο ποδόσφαιρο αυτά τα παιδιά, έχουν αντιληφθεί ότι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Ειδικά αν έχουν ψηλώσει, ειδικά αν έχουν απογοητευτεί ότι δεν παίζουν στο ποδόσφαιρο, άρα βλέπουν ότι είναι πιο αργή, πάμε στον μπάσκετ που θα με βοηθήσει περισσότερο αφού εψήλωσα. Όλα αυτά τα στοιχεία μας φέρνουν παίχτες εμάς. Εγώ αυτόν έχω καταλάβει στον Ολυμπό. Πέραν τούτου, στον Ολυμπό που δεν έχουμε κάνει καμιά φορά διαφήμιση, αν είναι ερώτημα σου, είναι ότι ο ένας φέρνει τον άλλο. Δηλαδή, αφού έρχονται κάποια παιδιά εκεί, περνάνε καλά, θα φέρουν και τους φίλους τους και τους φίλους και τους φίλους τους. Αυτό μας βοηθάει εμάς. Γιατί θέλουμε να κάνουμε ομάδες με φίλους. Αν δεν έχουμε ομάδες που είναι φίλοι, προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να τους κάνουμε φίλους. Ένας τρόπος είναι το λεωφορείο, Αντώνη μου. Εγώ το λεωφορείο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Η δουλειά που γίνεται μέσα σαν λεωφορείο με τα παιδιά είναι πολύ πιο σημαντική από το τι θα γίνει στο γήπεδο. Κερδίζουμε ανθρώπους, διαμορφώνονται χαρακτήρες μέσα στο λεωφορείο. Άρα εγώ από τις πρώτες μέρες που είχα πάει στον Ολύμπο, αν και είναι έξτρα κόστος για το σωματείο, επέμεινα πάρα πολύ στο λεωφορείο και δεν έχουμε χάσει. Αντιθέτως, έχουμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα κομμάτι. Να μην πούμε όλα τα μυστικά μας τι κάνουμε στον Ολυμπό, γιατί. Ναι. Όχι. Είναι η οικογένεια το πιο σημαντικό. Η οικογένεια είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε οικογένεια. Ακριβώς. Πήρα την απάντηση που ήθελα και ήθελα να την τονίσω και εγώ και να τη συνδέσω και με αυτό που είπες πριν και τον κόσμο που τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ τον Όλυμπο και συγκεκριμένα θυμάμαι έναν τελικό, νομίζω ήταν K18 με τον Αχιλλέα που τον είχαμε να δώσει και ζωντανά εκείνον τον τελικό. Ήμουν σίγουρος ότι θα μου λες αυτό. Και ξέρεις ότι αυτόν πονάει, το ξέρεις. Ναι, εντάξει, επειδή χάσατε, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι κερδίσατε πάρα περισσότερο από όσα χάσατε σε εκείνο το παιχνίδι. Θυμάμαι τον κόσμο που είχε έρθει στο γήπεδο και από τη δική σας ομάδα και φυσικά από του Αχιλλέα. Θυμάμαι τον δήμαρχο της Αγλαντζιάς να είναι εκεί.
Δηλαδή, όλη η πόλη είχε ενεργοποιηθεί. Όλη η πόλη. Όλος ο Δήμος είχε ενεργοποιηθεί για αυτό το παιχνίδι και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Να το αναφέρω. Καταρχάς, χάρηκα γιατί λυπήθηκα εμένα, αλλά λυπήθηκα για την ομάδα μου, λυπήθηκα ο Κώστας τον Ευρυπίδη. Αλλά χάρηκα γιατί αντίπαλο Αστραδό είναι δύο φίλοι. Είναι ο Λούις Τσακαλής και ο κύριος Γιαγκούλης. Εντάξει. Χαίρεσαι, λυπάσαι εμένα, αλλά χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου γιατί είναι φίλοι σου. Εμένα μου είχε κάπα 14 πρωταθλητής ο Όλυμπος, ο Νίκος Λαμπρίας, Βλάντο Λούκης. Τέτοια αγκαλιά, την έχω φωτογραφία εγώ αυτή την αγκαλιά που μου έκανε ο Βλάντο Λούκης και μου είπε, πράγω φίλε μου. Βλέπεις ότι ο αθλητισμός αυτά τα ωραία έχει. Αλλά όντως ήταν απίστευτο το παιχνίδι. Μου είχες πάρει και μια συνέντευξη για την τακτική του αγώνα, θυμάμαι καλά, και σου είχα πει ότι αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τα σούτα απ' έξω, που είναι μια αδυναμία του Αχιλλέα, θα τους κερδίσουμε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η αδυναμία τους έγινε πλεονέκτημα. Ναι. Μας έβαλαν τρία συνεχόμενα εκεί που κάναμε ένα comeback, γιατί δεν ήμασταν καλοί, αλήθεια, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ανταποκριθήκαμε στο συγκεκριμένο αγώνα. Είχαμε περισσότερη ευκαιρία να κερδίζαμε στο δεύτερο αγώνα στον Αχιλλέα, που δυστυχώς κάποια μικρολαθάκια που κάναμε τα πληρώσαμε. Θα είχε τελειώσει από εκεί το παιχνίδι και θα παίρναμε εμείς το πρωτάθλημα. Αλλά και αν ρωτήσει και ο Κώστας τον Ευρυπίδη, του έλεγα δεν πρέπει να πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Δεν πρέπει να πάμε. Και όταν πήγαμε, ήμουν σίγουρος ότι δυστυχώς θα το χάναμε από την πίεση που θα είχαμε και από τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο, αλλά και που την κούραση που είχε επέλθει μετά από αυτή τη χρονιά, τα παιδιά έπαιζαν αντρικών, ο Ενέας έπαιζαν αντρικών, παιδικών, εφηβικών. Είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και δυστυχώς το πληρώσαμε. Αλλά όντως είχε ένα απίστευτον κόσμο. Απίστευτον κόσμο, ναι. Για τέτοια επίπεδα, κάπα 18, δύο ομάδων της δεύτερης κατηγορίας, συμφωνώ μαζί σου ότι τέτοιες στιγμές εύχομαι να τις ξαναζήσουμε. Ο Άθος ο Φεσάς σου στέλνει μπράβο Γιάννο μου, εξαιρετικός, λέει. Μάριος Αναξαγόρου, χαιρετώ τον αγαπητό Γιάννο, από τους λίγους εργατικούς ρομαντικούς. Δυστυχώς οι περισσότεροι μας συζητήσεις ήταν μέσω τηλεφώνου. Να και μια πρόσκληση να βρεθείτε για από κοντά. Μάριε μου, έχεις δίκιο, θα βρεθούμε από κοντά. Έχεις απόλυτο δίκιο, εξαιρετικός προπονητής ο Μάριος, έχει δείξει το έργο που κάνει. Δεν είμαι, είμαι πολύ μικρός να κρίνω αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ χαίρομαι πραγματικά γιατί έχουμε εξαιρετικούς προπονητές στον μπάσκετ. Ενώ στο ποδόσφαιρο, όπως είχα αναφέρει ο προηγούμενος Αντώνη, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, φωνάζουν στα παιδιά, τσακώνουν τους, ξετοιμάζουν. Ενώ εμάς τα παιδιά όλα μπορεί να υπάρχουν κάποια μεμονωμένα, αλλά και αυτά δεν είναι κακόπιστα. Είναι πάνω στην εμπειρία που αποκτούν τα παιδιά. Έχουμε εξαιρετικούς φίλους και εξαιρετικούς. Σου λέω ότι τα παιδιά στον μπάσκετ είναι. Μόνο να κερδίσουμε να έχουμε αυτούς όλους. Πραγματικά και το ωραίο, αυτό που μου αρέσει εμένα εδώ στην Κύπρο με τους προπονητές μας είναι ότι αποκτούν και εξειδίκευση. Δηλαδή, κάποιοι εξειδικεύονται στο αναπτυξιακό, κάποιοι άλλοι σε άλλα κομμάτια. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε κιόλας ότι σιγά-σιγά ανοίγεται ο δρόμος και για το εξωτερικό. Φεύγουν οι προπονητές μας, πάνε, δουλεύουν στο εξωτερικό. Βλέπουμε τον Λίνο Γαβριλίδη, τον Αντώνη τον Ξαντινίδη στην Ελλάδα να κάνουν σπουδαία πράγματα. Που κάποτε αν έλεγες ότι προπονητής της Κύπρου θα πάει στην Α1, το θεωρούσες και ως αστείο. Όχι μόνο αστείο. Δεν υπήρχε το πράγμα. Δηλαδή, ο Λίνος, ο Γαβριλίδης, ο Αντώνης, ο Κωνσταντίνης άνοιξαν τους ορίζοντες για τους επόμενους προπονητές της επόμενης γενιάς. Άρα, έκανε μια προσπάθεια και ο Μιχάλης Ματσεντίδης. Δυστυχώς ήρθε όλη αυτή η κατάσταση, αναγκάστηκε να χτυπήσει το παιδί. Άλλος εξαιρετικός προπονητής που κάνει μια προσπάθεια να πάει στο εξωτερικό. Εγώ όλους αυτούς τους χαίρομαι, γιατί εγώ τον μπάσκετ, όπως είμαι και ο ρομαντικός ερασιτέχνης, λέει ο Μάριος Αναξαγόρου, και αληθεύει. Εγώ αγαπώ τον μπάσκετ, αλλά δεν είναι αυτή η οποία είναι το βιοποριστικό μου εργασία. Δηλαδή, αγαπώ και είμαι τυχερός που πληρώνομαι. Είμαι τυχερός που πληρώνομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά σίγουρα δεν ήταν λεφτά ποτέ και κανένας προπονητής, και με ακούσουν οι νεότεροι προπονητές, ότι το πρώτο,
είναι το πρόγραμμα που είχα βγει στο Γιώργο τον Κοσμά, ότι τα λεφτά σου κάθε χρόνο θα αυξάνονται, αλλά εξαρτάται από σένα. Το βλέπα και από μένα. Δηλαδή, όταν μπήκα στον Όλυμπο, ο μισθός που πιάνω τότε με το μισθό που πιάνω σήμερα, δεν έχει καμία σχέση. Όμως αυτό, ο μόνος του θα το κερδίσει από την όρεξη είναι η εργατικότητα. Θεωρώ ότι πλέον γυρίζουν να βλέπουν την Κύπρο. Άρα είναι σημαντικό για τους νέους προπονητές, γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι θα κάνω καριέρα στον μπάσκετ όσον αφορά εξωτερικό. Γιατί να σου αναφέρω ότι στα 40 μου είχα αποφασίσει, είμαι 47 τώρα, στα 40 είχα αποφασίσει ότι θα ασχολούμαι μόνο με παιδιά κάτω 16 χρονών. Ενώ έλεγα ότι μπορεί να ασχοληθώ με τους U18 ή να ασχοληθώ με αντρική του Όλυμπου. Αυτή τη στιγμή, μετά από 7 χρόνια, σου λέω ότι θα συνεχίζω να είμαι στο αναπτυξιακό, γιατί είναι πράγμα το οποίο με εκφράζει απόλυτα. Όμως οι προπονητές πρέπει να αποφασίσουν, όπως ο Χριστόφος ο Λιβαδιώτης είπε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είπα εγώ. Όταν ασχολήθηκε στα αρχικά του χρόνια με τα U16, διαπίστωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με άντρες. Άρα, πάρα πολύ σωστά και εύστοχα ήσουν ότι αν αποφασίσει να εξειδικεύσει κάτι, θα γίνει ακόμα καλύτερο. Και αυτόν έκανε και ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης. Είπε ότι θα ασχοληθώ με αντρική ομάδα. Εξειδικεύτηκε στην αντρική ομάδα και έχει αυτά τις επιτυχίες που βλέπουμε καθημερινά και κάθε χρόνο στον χώρο του μπάσκετ. Άρα είναι ακόμα ένα μήνυμα, αφού θέλει να περάσουμε, Αντώνη μου. Πέραν τη εργατικότητα, χρειάζεται και εξειδίκευση σίγουρα στον τομέα τον οποίο θα ασχοληθεί. Ο Γιάννης Ομάτσης λέει πως πάνω απ' όλα το σχολείο και μετά το μπάσκετ, όπως κάποτε υπάρχουν και αναποδιές, λέει. Ο Γιάννης Ομάτσης είναι φίλος. Είχα την τύχη και πρωταθλητής μαζί μου, ο γιος του Μάριος Ομάτσης. Ένα παιδί το οποίο και αυτός εργάζεται πάρα πολλά, πάει αθλητικό σχολείο. Δίπλα του έχει τον Κώσταν τον Εγγλέζο προπονητή. Βελτιώνεται συνεχόμενα. Δυστυχώς όμως είχαμε το κενό φέτος. Έχει ένα θέμα, άρχισε να βιώνει τον υγείας του και έχασε τη χρονιά και με τον κορονοϊό. Έχασε τη χρονιά, μια χρονιά στον μπάσκετ, δυστυχώς σε μια ηλικία που είναι ο Μάριος τώρα στα 16 προς 17. Είναι σημαντική. Όμως επειδή είναι εργατικός, ναι, το σχολείο σημαντικό, είναι εργατικός, θα τα κανονίσει όλα. Τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, ακόμα ένα μήνυμα να δώσουμε, Αντώνη μου, σημαντικό να δίνουμε μηνύματα, είναι ότι τα παιδιά σήμερα που είναι σωστοί στον προγραμματισμό, είναι και πολύ καλοί μαθητές. Βασίλης Μακρύς, εθνική ομάδα, θα πάει στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής με τρομερή υποτροφία. Με καθαρά βαθμούς. Έκανε 6-7 ώρες φροντιστήρια, ερχόταν προπόνηση. Δούλευε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή η δουλειά δεν το χάνει κανένας. Σίγουρα το σχολείο όμως είναι αυτό που θα σου δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον. Σίγουρα. Εδώ έχουμε ο Γιάννης ο Μαστοτσίκο, λέει. Ο Γιάννης ο προπονηταρά μου. Ο οδηγός του λεωφορείου που σας έλεγα. Και σε απάντηση έρχεται ο Δημήτρης ο Παπαλουκάς και λέει ιστορικά τα road trips in Λάρναγα. Στα τουρνουά του Μιχάλη του Μιχαήλ, στη Λάρναγα με το Ζήνωνα. Ιστορικά πραγματικά ήταν απίστευτα τουρνουά και γι' αυτό όποτε βρισκόμαστε με τον Μιχάλη λέμε ότι πρέπει να επαναφέρουμε τα τουρνουά. Στις ηλικίες, κάναμε ένα πρωτάθλημα U10 και του U12 και όποτε μαζευόμαστε το συζητάμε ότι πρέπει να επανέλθουμε στα τουρνουά. Κάνουμε μια γραμμή, ναι, τα παιδιά πρέπει να παίζουν, αλλά τα τουρνουά δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Με τον Μιχάλη πήγαινα 4 συνεχόμενα χρόνια στα τουρνουά του, με Σαββατοκύριακα μέσα στα λεωφορεία, αυτό που πήγαινε έλα. Μεγάλη εμπειρία και για μένα σαν νέο προπονητή τότε εποχή, αλλά και για τα παιδιά. Και στην πορεία ανέδειξαν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά και Μιχάλη μου, σου εύχομαι να επαναφέρεις. Ο Ζήνωνας Αχιλίδης λέει ότι έχεις κανένα τελεντάκι προς Τρόβολο μεριά, ρωτάει. Κάνουμε και μεταγραφές. Ξέρουν ότι πω για οποιοδήποτε παίχτη θέλει να μείνει στην Κύπρο, η πρώτη επιλογή τους λέω είναι Κεραυνός. Παύλος Σταυρινίδης πήγε, Τάσος Ανδρέου, Χατζικώστας που ήταν παιδιά του Ολυμπού πήγαν εκεί. Εντάξει. Όποιος θέλει και μακάρι να έχουμε ταλέντα να πηγαίνουν τα παιδιά.
Μακάρι να έχουμε ταλέντα και υπάρχουν ταλέντα. Και υπάρχουν ταλέντα. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον συνάδελφο, τον Χρήστο, τον Μαμίτζ, είναι λίγο μεγάλο, δεν φαίνεται ολόκληρο. Ο Γιάννος κάνει τρομερή δουλειά στην Αγλατζάδα τελευταία 15 ετία. Χαμηλό προφίλ, πολλή δουλειά και ρασίζει με την καλή έννοια του μπάσκετ. Καθαρός, τίμιος και χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά μόνο με έργα. Καθόλου τυχαίοι ούτε ο Σεργέη, ούτε φυσικά ο Ενέας, ούτε και τα άλλα παιδιά. Τα τελευταία αρκετά χρόνια έβγαινε για τη δουλειά του και το έργο του, αλλά και για τον χαρακτήρα του. Φίλος από τον Κεραυνό, ο Χρήστος ο Μαμίδης, διαπρέπει σαν δημοσιογράφος, το ξέρετε όλοι το Χρήστο. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Με τιμά ιδιαίτερα να ακούω τέτοια λόγια. Δεν έχω τίποτα να πω. Σας ευχαριστώ όλους, πραγματικά. Είναι αυτά που μας δίνουν τη δυνατότητα και να λείπουμε από τα σπίτια μας και να είμαστε με τα παιδιά αυτά που μας δίνουν τρομερές χαρές. Ο Σερκέη που είναι στην Έθαν, ένα εξαιρετικό παιδάκι το οποίο. Μιλάμε στο τηλέφωνο και με ρωτάει τι να κάνει. Εγώ του είχα πει να παραμείνει, να κάνει υπομονή στην ΕΘΑ και θα του δοθεί ο χρόνος να είναι και εργατικός. Θεωρώ ότι ναι, να συνεχίσει και αυτός εκεί να εργάζεται και όπως όλα τα παιδιά να εργάζονται. Ήρθε και ο Τάσος, ο Ανδρέου, ένα μήνυμα του Τάσου Ανδρέου. Να πούμε. Ο coach Γιάννος είναι και μεγάλος σουτέρ. Δυστυχώς όμως έχασε πολλά στοιχήματα, λέει. Ναι, αλήθεια αυτό. Να πω ακόμα ένα πράγμα, ότι ο στόχος ενός προπονητή είναι οι παίχτες του να γίνουν καλύτεροι του. Αν οι παίχτες του είναι σαν αυτόν οι χειρότεροι, σημαίνει ότι δεν κάνει καλή δουλειά. Ο Τάσος Ανδρέου βάζαμε στοιχήματα στα σουτ και με ξεπερνούσε. Και είναι αλήθεια αυτό, ότι έχασα πολλά στοιχήματα. Αλλά στοιχήματα με την έννοια ότι βάζαμε μια πίτσα, μια αντιρόπιτσα, αντιλαμβάνεσαι. Μην παίρναμε λάθος μήνυματα στα παιδιά. Μακριά από τα στοιχήματα, 100%. Στοιχήματα στο γήπεδο, ένα γλυκό, ένα παγωτό, όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνοντας, έτσι, επειδή έχουμε ξεπεράσει και μια ώρα κουβέντας, πες μας πώς βλέπεις την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα γενικότερα, έτσι, ένα γενικό σχόλιο. Ποια είναι η αίσθησή σου, τι πρέπει να διορθωθεί, αν πρέπει να διορθωθεί κάτι για το άμεσο μέλλον? Ωραία. Να κλείσουμε καταρχάς. Ευχαριστώ για όλα αυτά που έχεις κάνει, Αντώνη, και κάνεις. Για όλους αυτούς τους φίλους που μπήκα στον κόπο να πούν 2-3 καλά λόγια για μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα. Όσον αφορά τον χρόνο του μπάσκετ, εγώ βλέπω μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την Ομοσπονδία, από το προηγούμενο, από την εποχή του κύριου Κόκκου Χρυσοστόμου, αλλά και μετέπειτα του Λούι, του Δημητρίου, αλλά και τώρα με τον Αντρέα Μουζουρί. Γίνεται μια τρομερή προσπάθεια από τους προέδρους για να βάλουμε τον μπάσκετ στο χώρο έντονα. Όμως έχω ένα πράγμα που θα πω από διαχρονικά. Δυστυχώς οι δημοσιογράφοι δηλαδή ασχολούνται αν ο κάθε παίχτης έχει κάνει προπόνηση ή δεν έχει κάνει προπόνηση και αναφέρουν μόνο για τον μπάσκετ ένα αποτέλεσμα. Αν δεν περάσει μέσα από αυτές τις προσπάθειες που κάνεις, είναι πάρα πολύ σωστές και εύχομαι να γίνει μεγαλύτερες, δηλαδή να ασχοληθούν και αυτοί που ασχολούνται με ποδόσφαιρο μαζί μας και να δώσουν περισσότερη έφαση στη διαφήμιση και θα είναι πιο εύκολο και για μας. Γιατί όσο παραπάνω διαφήμιση έχει τον μπάσκετ, τόσο παραπάνω χρήματα θα έρθουν μέσα, αλλά τόσο παραπάνω ευκαιρίες για τους Κύπρους να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Ώσπου είναι αυτά τα χαμηλά δεδομένα της Κύπρου, όσον αφορά αποκατάσταση ενός παίχτη, είναι πιο δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να μείνει στην Κύπρο. Άρα η προσπάθεια πρέπει να είναι αυτή και μέσω των social media. Δεύτερον και σημαντικό, θεωρώ ότι πρέπει να πιστέψω στους Κύπρους παίχτες. Με τα λάθη τους, με τα καλά τους, με τις αδυναμίες τους. Πρέπει οι ομάδες, όπως βλέπετε, ο Αχιλλέας του Σάνη Καμακλείου κάνει μια προσπάθεια με παιδιά γύρω στα 25, 26, 27 χρονών. Τρομερή δουλειά από τον φίλο του Τσανκαρίδη, τον Μιχάλη του Τσανκαρίδη. Θεωρώ ότι μακάρι να βρεθούν τα χρήματα να πάει στην πρώτη κατηγορία μόνο με 2 ξένους. Εμείς παίξαμε και σου λέω, εμείς την εποχή τη δική μου, η οποία ήμασταν μέτρια, ενώ τώρα έχει ταλέντα, η αυτή ομάδα που σας ανέφερα προηγουμένως, έχει παίχτες ταλέντα. Δυστυχώς θα σε αναγκαστούν σε κάποια φάση να σταματήσουν, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να παίζουν και να μπορούν να αμείβονται. Άρα πρέπει να επανέλθουμε στους 2 ξένους. Ξέρω ότι έχει βάλει ένα χρονοδιάγραμμα η Ομοσπονδία,
και να καταλήξει ίσως εκεί. Αν δεν καταλήξει στους δύο, καταλήξει στις πάλι είναι κέρδος. Σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα αρκετών Κύπρων παιχτών. Αλλά εγώ επιμένω ότι και στους φίλους προπονητές, είτε τους Κύπριους, είτε τους Ελλαδίτες, είτε τους ξένους γενικά που εργάζονται στην πρώτη κατηγορία, πρέπει να πιστέψουν στους Κύπριους παίχτες. Πρέπει να πιστέψουν. Θα τους βάλουν, θα κάνουν λάθη, δεν θα είναι σωστή στην τακτική τους, ναι, αλλά τι θα χάσουν. Θα χάσουν ένα παιχνίδι. Στην επόμενη παιχνίδι να κερδίσουν. Πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχή οι Κύπριοι παίχτες και νεαροί παίχτες. Δηλαδή να πιστέψουν στους νέους παίχτες. Δεν γίνεται να έχουμε ταλέντα, παραδείγματος χάρη, ούτε και να μην κάνουν καν προπόνηση. Δηλαδή να τους έχουν στις αντρικές ομάδες και να μην κάνουν προπόνηση. Ή να μην παίζουν στα διπλά της προπόνησης. Είναι κρίμα από το Θεό. Δηλαδή πραγματικά να δουλεύουν τα παιδιά τα τελευταία 10-15 χρόνια, να τους διά το κίνητρο η αντρική ομάδα, να πηγαίνουν στην αντρική ομάδα και να μην τους βάζουν καθόλου στην αντρική ομάδα. Και να παίζουν 5 ξένοι ή 6 ξένοι στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να δούμε και σοβαρά μάλιστα. Σοβαρά δηλαδή, να δώσουμε το δικαίωμα να παίξουν. Θέλουμε μια εθνική ομάδα. Πώς θα παίξει η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου παίζει με ξένους, με Κύπρους που παίζει. Γιατί οι Κύπροι παίζουν στις ομάδες τους. Και αμείβονται και καλά. Άρα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα δούμε. Και υπάρχουν, όπως είπα και ο Αντώνιο προηγουμένως, υπάρχουν εξαιρετικοί προπονητές. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά και έρχομαστε στα 18 και λέμε σταματάμε. Δεν γίνεται. Πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν μια συνέχεια. Έχουμε πανεπιστήμια στην Κύπρο, κάποτε δεν είχαμε και πρέπει να φύγουμε από την Κύπρο. Τώρα έχουμε πανεπιστήμια στην Κύπρο να δώσουμε υποτροφίες. Ο φίλος ο Θανάσης που την Πάφων είχε δώσει μια καλή πρόταση να παίρνουμε υποτροφίες. Μπορούμε να βρούμε μηχανισμούς που να παίρνουμε υποτροφίες. Από ό,τι ξέρω, δίνουν κάποιες υποτροφίες, αλλά δεν είναι αυτό που σίγουρα θα ήταν κίνητρο στο να παραμείνει κάποιος στην Κύπρο να σπουδάσει δωρεάν. Άρα πρέπει να το ψάξουμε και αυτό, να δώσουμε παραπάνω πίεση στο συγκεκριμένο θέμα μέσω του κράτους. Είπες μία πολύ σημαντική λέξη, τη λέξη κίνητρο, η οποία πρέπει να δοθεί στα νεαρά παιδιά και στους όσους βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσουν και να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος που βλέπουμε τα παιδιά να τα παρατάνε στα 20-22 όταν βλέπαν ότι δεν υπήρχε πλέον ανταπόκριση από τους προπονητές στις προσπάθειες που κάναν και οι ίδιοι μέσα στο γήπεδο. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε. Έχεις χαιρετίσματα και από τον Θανάση τον Μάστορη, oh. Μασχετικούς χαιρετισμούς από την όμορφη Πάφο. Ο Γιάννος είναι ένας κύριος των γηπέδων. Θανάση μου, επίσης το ξέρεις ότι είσαι και εσύ ένας κύριος στο γηπέδο. Ήμασταν και αντίπαλοι και τσακωνόμασταν. Μα κάνει καλά. Εξαιρετική δουλειά στην Πάφο και μπράβο του που πήγε στην Πάφο και έδωσε ακόμα έτσι μια οντότητα στην Πάφο ο Θανάσης μαζί με τον συνεργάτη του. Εξαιρετικός. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος λέει από τους καλύτερους προπονητές που γνώριζα και δεν με προπονεί καν. Αυτό είναι, αν είναι και το κερασάκι στην τούρτα αυτό, Αντώνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Να είσαι καλά, παιδί μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιάννο, πραγματικά έχω ούτε τις μισές ερωτήσεις που έχω σημειώσει δεν προλαβαίνω να σου κάνω. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες ακόμα. Επιφυλάσσουμε όμως, θα το επαναλάβουμε αυτό, να το πάμε διαφορετικά. Επειδή κάποιος είπε ότι κάνω για αστεία, θα κάνω αυτό που κάνανε οι δύο coach από την Αμερική, να σου τα απαντήσω μέσα στο email. Ωραία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σε εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνεις, για την προβολή του μπάσκετ που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τους προπονητές να μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να δίνουμε κατευθυντήριες σωστές γραμμές στα παιδιά. Εγώ να πω ότι έχω κερδίσει από τον μπάσκετ και θα κερδίζω ακόμα από τον μπάσκετ. Έχω κάνει φίλους, όπως αναφέρα και προηγουμένως. Και εύχομαι σε όλους να είμαστε υγιείς. Και αν όντως όλα πάνε καλά για 21, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα γήπεδα, στο φυσικό μας χώρο και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό που άφησε η τελευταία διμηνία στον μπάσκετ. Αντώνη, μου σε εύχομαι να είσαι υγεία, εσύ και η οικογένειά σου και
Σε ευχαριστώ και πάλι και εσένα και την Ομοσπονδία για όλα αυτά που κάνετε. Ωραία. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Court Cast. Αυτά και από τον Γιάννα τον Παντελίδη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με νέο σεμινάριο. Μέχρι αύριο προσέχετε τον εαυτό σας, προσέχετε τους γύρω σας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.